Ίσως να ήσασταν άρρωστοι, να είχατε γρήπη, να ξυπνήσετε μετά από hangover, να έχετε χωρίσει ή να μην κοιμηθήκατε καλά το βράδυ. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που μπορούν να σας ρίξουν. Αλλά στην τελική, όποια ψυχική διάθεση και αν έχετε, πρέπει να σηκωθείτε. Γι' αυτό σας έχω 10 tips που μου κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα και είμαι εδώ για να τα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια από εσάς έχει ακούσει για τη θετική ενέργεια και για το πόσο μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι τέτοιες στιγμές ή κάτι τέτοιες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι θετικά. Θα σας έχω από κάτω το link σε ένα βίντεο στο YouTube και σε κάποια βιβλία τα οποία όταν τα διαβάζεις ή τα ακούσεις για αυτούς που δεν έχουν χρόνο και αν πραγματικά πιστέψεις σε όσα λένε, μπορούν να σου αλλάξουν εντελώς τον τρόπο σκέψης σου. Εάν σου περισσεύουν 10 λεπτά πριν πας στη δουλειά ή οτιδήποτε και αν θες να κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και βάλεις ένα από αυτά τα βίντεο και τα ακούσεις ή διαβάσεις ένα από αυτά τα βιβλία, πιστέψτε με ειλικρινά ότι όποια ψυχική διάθεση και αν έχετε θα σας ανεβάσουν πάρα πολύ. Νούμερο 2 είναι ότι πρέπει να μείνετε ενυδατωμένοι και αυτό είναι που κάνω εγώ στις περιπτώσεις που δεν αισθάνομαι καλά. Ας πούμε ότι είμαι κρυωμένη. Φυσιολογικά μετά από ένα κρυολόγημα το πρόσωπό σου φαίνεται χάλια εξαιτίας αφυδάτωσης. Γι' αυτό που κάνω είναι να έχω μικρά μπουκαλάκια νερού και να πίνω τουλάχιστον 4 με 5 την ημέρα. Tip νούμερο 3. Μην υποτιμάτε την αξία των διατροφικών συμπληρωμάτων. Εάν αισθάνομαι λίγο πεσμένη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά με το που πάρω μια βιταμίνη το πρωί, αισθάνομαι ότι έκανα κάτι καλό για τον οργανισμό μου. Και αυτό που περιγράφω μπορεί για κάποιους να είναι ακριβώς αυτό που λέμε πλασίμπο, αλλά το ξαναλέω ότι οι συμβουλές που δίνω έχουν σκοπό να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα μέχρι να περάσει συγκεκριμένη μέρα που έχεις ατονία. Αυτά που σας είπα μέχρι τώρα έχουν να κάνουν κυρίως με το σώμα και το μυαλό. Τα παρακάτω που θα σας πω έχουν να κάνουν περισσότερο με το μακιγιάζ. Είναι διάφορα tricks που χρησιμοποιώ όταν δεν αισθάνομαι καλά για να με κάνουν να νιώσω ακόμα καλύτερα και να φαίνομαι ακόμα καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο tip, το οποίο έχει να κάνει με τα μάτια. Όπως ξέρετε, τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, το λέει και μια παροιμία και πιστεύω απόλυτα ότι ισχύει αυτό. Σε περιπτώσεις που δεν έχω κοιμηθεί καλά, σε περιπτώσεις που έχω περάσει hangover ή σε περιπτώσεις που έκλαιγα όλη μέρα, ό,τι από αυτά και αν σας έχει συμβεί, τα μάτια σας θα είναι το πρώτο σημείο του προσώπου σας που θα το προδώσουν. Και αυτό που σας συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι να φωτίσετε την περιοχή κάτω από τα μάτια σας. Τώρα εγώ συγκεκριμένα τις μέρες που δεν αισθάνομαι πολύ καλά, με βοηθάει το να φοράω περισσότερο μακιγιάζ. Αλλά αυτό εξαρτάται από εσάς και την ψυχική σας διάθεση. Εάν π.χ. είστε θυμωμένοι και πιστεύετε ότι μπορεί να κλάψετε, πολύ πιθανόν είναι να μην θέλετε να φορέσετε πάρα πολύ μακιγιάζ. Εάν θέλετε να φορέσετε μακιγιάζ, τότε πρέπει να σας προτείνω αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Είναι το concealer της Estée Lauder, το Double Wear Concealer. Το έχω στην απόχρωση 01 Light. Και είναι από τα πιο συναρπαστικά κονσίλερ που έχω δοκιμάσει ποτέ. Επίσης, κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις το πρωί όταν ξυπνάς είναι όταν κάνεις ένα ντουζ ή ένα μπάνιο, να απλώσεις μία μάσκα προσώπου. Αυτό που συνιστώ εγώ είναι μία ενυδατική μάσκα, η συγκεκριμένη είναι της εταιρείας Caudalie. Και εγώ το κάνω αυτό τις μέρες που, ας πούμε, έχω ένα meeting και πρέπει να φαίνομαι φρέσκια, ή όταν έχω ένα κρυολόγημα και το πρόσωπό μου φαίνεται ξηρό, ή αν έχω κοιμηθεί ελάχιστα. Ή αν καθόμουν στον υπολογιστή ως αργά δουλεύοντας και την επόμενη μέρα δείχνω κάπως κουρασμένη. Και αυτό που κάνω όταν συμβαίνει κάτι από αυτά είναι να εφαρμόσω μία μάσκα προσώπου πριν μπω για ντους και μέχρι να βγω την ξεπλένω και το πρόσωπό μου είναι ενυδατωμένο και καθαρό. Εάν τώρα δεν θέλετε να φορέσετε πολύ μακιγιάζ και θέλετε να φορέσετε μία BB cream και να τονίσετε τα μάτια, αυτό που σας συστήνω εγώ είναι από την εταιρεία Skin, είναι το Bright Eyes. Και έχει βουρτσάκι στο τελείωμά του. Θα το περιέγραφα σαν ένα color corrector για τα μάτια, αλλά είναι πιο λεπτόρευστο από το Double Wear. Το άλλο τύπο που έχει πάλι να κάνει με τα μάτια είναι ότι πολλές φορές, εάν δεν έχετε κοιμηθεί πολλές ώρες, δεν σας φαίνεται τα μάτια σας να είναι λίγο μικρότερα. Ή ακόμα και αν έχετε κλάψει για αρκετή ώρα, μπορεί να φαίνονται μικρά. Αυτό που κάνω εγώ τις μέρες που το χρειάζομαι είναι ένα λευκό μολύβι ματιών που σου ανοίγει κατευθείαν το βλέμμα και μαζί με τα κονσίλερ θα σου κάνουν το πρόσωπό σου πιο φωτεινό και πιο φρέσκο. Άλλη ατάκα λέει ότι η διάθεσή μας εξαρτάται από την όψη των μαλλιών μας. Και δεν είμαι ένα από τα άτομα που ασχολούνται πολύ με τα μαλλιά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να καταπιαστώ με τα μαλλιά και κάθε φορά που το έχω κάνει έχω αποτύχει παταγωθώς. Δηλαδή, αν πάω να το κάνω σγουρά, δεν θα πετύχει. Και δεν έχω και τον χρόνο να ασχοληθώ με αυτό. Τα μαλλιά μου είναι ίσια από φυσικό τους και τις μέρες που είμαι κουρασμένη ή βαριέμαι, πραγματικά δεν θέλω να κάνω τίποτα. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να φτιάξω τα μαλλιά μου. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω είναι να ισιώσω τα μαλλιά μου. Μπορείτε να το κάνετε σε κοντά ή μακριά, να πάρετε μια επίπεδη βούρτσα, να τα χωρίσετε και να τα ισιώσετε κάνοντας πρώτα το κάτω μέρος και μετά την κορυφή. Προσθέστε λίγο όγκο με το Kerastase Elixir Ultim και αν επίσης θέλετε να λούσετε τα μαλλιά σας και δεν μπορείτε γιατί είστε άρρωστοι, ψεκάστε το με ένα dry shampoo. Το
προϊόν που χρησιμοποιώ για όγκο είναι της εταιρείας Kerastase. Μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα της και σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιώ τα προϊόντα της εταιρείας αυτής γιατί είναι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμά τους, μου αρέσει η ποιότητά τους και θεωρώ ότι είναι λίγο πιο πάνω από τα υπόλοιπα προϊόντα για τα μαλλιά. Και το άλλο που προτείνω πριν από το ίσιο με το μαλλιόν σας είναι το Nectar Thermique, είναι επίσης της εταιρείας Kerastase, είναι ένα κορυφαίο θερμοπροστατευτικό και το περνάτε στις άκρες και μυρίζει επίστικα. Ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε ένα ζεστό μπάνιο γεμίζοντας την πανιέρα σας με θέρεα έλαια ή με άλατα. Εγώ χρησιμοποιώ της εταιρείας Pharmona και είναι αυτά εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμά τους. Είναι η σειρά Magic Spa και είναι κάποια άλατα που με το που τα ρίξεις διαλύονται, δημιουργούν τέλειο αφρό και το σώμα σας παραμένει ενυδατωμένο και μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Και τι πιο ωραίο μετά από μια κουραστική μέρα από ένα ζεστό μπάνιο με άλατα ακούγοντας χαλαρωτική μουσική. Χρησιμοποιώ κάποια applications τα οποία έχουν χαλαρωτικούς ήχους που μπορείς να κάνεις δικούς σου συνδυασμούς. Θα σας έχω αυτά τα δύο applications κάτω στο description box για να μπείτε να τα κατεβάσετε, είναι δωρεάν και με βοηθούν πάρα πολύ να χαλαρώσω τις στιγμές που είμαι στρεσαρισμένη. Και εφόσον έχετε πάρει τις βιταμίνες σας, έχετε ενυδατωθεί, έχετε όμορφα μαλλιά πλέον, έχετε κάνει το μακιγιά σας, είσαστε έτοιμοι να βγείτε έξω παρόλο που δεν νιώθετε καλά, προσπαθείτε να αισθανθείτε καλά, η τελευταία μου συμβουλή έχει να κάνει με τα παπούτσια. Λοιπόν, σε περιπτώσεις που αισθάνομαι κουρασμένη ή άτονη, φυσιολογικά αυτό που θέλω να φορέσω είναι αθλητικά παπούτσια για να νιώσω άνετα. Αλλά πιθανόν να σε κάνω να αισθανθείς χειρότερα. Εάν φορέσετε ένα ζευγάρι τακούνια, αλλάζει αμέσως τη διάθεσή σας. Σας κάνει να περπατάτε διαφορετικά, να αισθάνεστε πιο θηλυκοί και να στέκεστε διαφορετικά. Αυτές ήταν οι συμβουλές μου αν δεν αισθάνεστε καλά, αλλά πρέπει να βγείτε από το σπίτι σας γιατί έχετε δουλειές. Εμένα με βοηθούν πάρα πολύ, αλλά πείτε μου και εσείς κάτω τη γνώμη σας. Πείτε μου τι κάνετε εσείς όταν δεν αισθάνεστε καλά και αν βρήκατε το βίντεο αυτό χρήσιμο. Επίσης ήταν καταπληκτικό αν μου κάνετε μία εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο.